Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα. Τώρα που ακόμα είναι μέρα. Μέρος δεύτερο και τελευταίο. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλάμα. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε στις πρώτες λέξεις, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Ειν το φως το αληθινόν ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Να ανατείλει, ας ευχηθούμε αδελφοί μου, στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας. Να τις περιβάλλει και να τις ντύσει με τα όπλα του, τα κατανίκητα, τα καταγόνιστα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδιαιτέρως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της οδύνης μας και της ελπίδας, αυτούς ακολουθούμε και εκείνοι, τον αρχηγό και τελειωτή Κύριο Ιησού. Μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους, τους μπροστάριδές μας, το έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε όσο επιτρέπει ο Κύριος, παρακαλούμε θερμά, πάντοτε όταν τους φέρνετε στο νου σας, να συγκαταρρυθμίσετε και όλους εκείνους που ποτέ δεν θεώρησαν, μα κυρίως δεν βίωσαν, έναν ανώδυνο χριστιανισμό, μια ανώδυνη ορθοδοξία, δίχως φρόνημα σταυρικό, μια ορθοδοξία της βόλεψης, της διπλωματίας, των διαστρεβλωμένων αρετών. Οι μπροστάριδές μας ακολούθησαν και ακολουθούν πάντοτε με το θέλημά τους εκείνον που τους προέτρεψε να παρνηθούν τους εαυτούς τους και να τον ακολουθήσουν, βαστάζοντας όποιον σταυρό εκείνος τους οικονομεί, χωρίς εκπτώσεις, που βλάπτουν τη φήμη του Τριαδικού Θεού και παρασαλεύουν την πατερική διδασκαλία
βιώνοντας αμετεώριστα και ανυποχώρητα την αλήθεια του Ευαγγελίου στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Η μεγαλύτερη απόσταση εξάλλου, το έχουμε ξαναπεί σε αυτήν εδώ τη ζωή, είναι εκείνη που χωρίζει τα χείλη από την καρδιά. Έστω ελάχιστα, έστω μισό βήμα. Ας κάνουμε, αδελφοί μου, όλοι σε αυτήν την πορεία. Δεν θα μας καταλογιστεί το αν φτάσαμε ή δεν φτάσαμε, μα το αν αλλάξαμε εντελώς προς ανατολισμό. Αρκεί το βλέμμα μας να ατενίζει συνεχώς τον Εσταυρωμένο και τον Γολγοθά που πάντοτε θα φωτίζεται με τις ακτίνες της λαμπροφόρου Αναστάσεως. Πληροφορίες για ό,τι σχετίζεται με την εκπομπή μας, καθώς και για τα βιβλία μας τα οποία κυκλοφορούν στη σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας του Ιεραποστολικού Σωματείου, που σαν πυρήνα δράσεως έχει την πνευματική ελεημοσύνη και την δωρεάν διάδοση των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο, κατά κύριο λόγο, για όλα αυτά μπορείτε να πληροφορήσετε στο soteriapsychis.blogspot.com, είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία ακολουθεί το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας. Μικρούς περιπάτους, όπως συνηθίζουμε στο ξεκίνημα κάθε εκπομπής, θα κάνουμε ευθύς αμέσως στα ευωδέστατα περιβολάκια της Αγίας Γραφής και του Λόγου του Θεού. Θα πάμε στο ψαλτήρι, στο προσευχητάρι των θλιμμένων ελπιζόντων και στον 33ο ψαλμό. «Εκέκραξαν οι δίκαιοι», στο 18ο στίχο είμαστε, «εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν, και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίσα του αυτούς, εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύμα της σώση. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ου μη πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Οι δίκαιοι σαν φωνάζουν προς τον Κύριον. Εκείνος στρέφει το βλέμμα του με στοργή να τους γλιτώσει από όλες τις θλίψεις. Ο μακαριστός Παναγιώτης Τρεμπέλας ερμηνεύει: ο Κύριος προστατεύει όλα τα οστά των δικαίων, ώστε η βλάβη να μην είναι βαθιά και ανεπανόρθωτη. Δεν πρόκειται να συντριβεί ούτε ένα κόκαλό τους. Αντίθετα, ο θάνατος των αμαρτωλών θα είναι κακός και επέσχυντος και η ίδια τους η πονηρία θα συντελέσει στην καταρρεύσή τους και όλοι όσοι μισούν τους δίκαιους ανθρώπους θα αστοχήσουν στη ζωή τους και θα εξαφανιστούν. Ο Κύριος θα σώσει τις ψυχές των δούλων του και όλοι όσοι στηρίζουν τις ελπίδες τους σε αυτόν αποκλείεται να πέσουν έξω και να αποτύχουν στη ζωή τους. Και αυτή η στίχη πόσους συνειρμούς ψαλμικούς δεν γεννούν και πόσους από τα ευαγγελικά λόγια. Εκείνο το «Ή ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και αμαρτωλός πού φανείται?» Στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου,
πήγαμε. Ο αμετανόητος και ο ανεξομολόγητος. Πού φανείτε, εάν ο δίκαιος ίσα που σώζεται. Και λίγο πιο κάτω στο πέμπτο κεφάλαιο, μιας και βρεθήκαμε στα μέρη της πρώτης καθολικής επιστολής του Αποστόλου Πέτρου, μιλάει για τα καθήκοντα των ποιμένων και των πιστών ο Απόστολος. «Ποιμάνατε επισκοπούντες, μη αναγκαστός αλεκουσίως, μη δε εσχροκερδός αλλά προθήμος, μη δος κατακυριεύοντες των κλήρων, αλλά τι πηγινόμενοι του ποιμνίου». Και ερμηνεύει ο μακαριστός Παναγιώτης Τρεμπέλας από το πέμπτο κεφάλαιο στο δεύτερο στίχο της καθολικής επιστολής του Αποστόλου Πέτρου, της πρώτης συγκεκριμένα. «Ποιμάνατε το εις την δικαιοδοσίαν σας ποιμνίον του Θεού και επιβλέπετε με πάσαν επιμέλεια και προσοχήν αυτό, όχι εξ ανάγκης, επειδή ευρέθητε εις την θέση του πρεσβυτέρου, αλλά με όλη σας τη θέληση, χωρίς να αποβλέπετε εις κέρδη, εσχρά, αλλά με προθυμία και ζήλο». Είμαστε βέβαιοι πως ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ο μακαριστός Άγιος Γέροντας των ημερών μας, είχε συνεχώς ενωπιόν του και αυτόν τον λόγο από την πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Σαν πείμενε και σαν διακονούσε άοκνα και ανίστακτα στον Ευαγγελικό Αμπελώνα. Και αυτά και άλλα πολλά, μιας και ήταν βαθύς γνώστης του Λόγου του Θεού. Σίγουρα εκείνο το «έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύναται εργάζεστε» θα ήταν και αυτό συνεχώς ενώπιον του. «Έρχεται νύχτα κατά την οποία κανείς δεν θα μπορεί να εργαστεί». Η νίξ προέκοψεν από τους λόγους του Ηγαπημένου στους λόγους του Αποστόλου των Εθνών στην προς Ρωμαίους. «Η νίξ προέκοψεν, η δε ημέρα ίγγικεν». Εγερτήριο, αδελφοί μου, ας αλπίσουν οι γρηγορούσες ψυχές μας και ας αφαιρέσουμε αμέσως της ράθυμης ψυχής τα νυχτερινά ενδύματα, του σκοταδιού τα πανοφόρια, της αμαρτίας τις στολές. Όσο ακόμα είναι μέρα, ακούραστα, αγόγγιστα, ανίστακτα. Για τους περισσότερους από εμάς όλα αυτά είναι τρόπος του λέγειν. Αυτά τα τροπικά επιρήματα. Κι όμως υπάρχουν κάποιοι, ελάχιστοι έστω, που με αυτόν τον τρόπο στην κυριολεξία πορεύθηκαν στον παρόντα βίο τους. Δίχως γονγισμό, στην κυριολεξία άϊπνη, εργαζόμενη συνεχώς κάτω από το φως του Χριστού μας, αψηφώντας επένους, αξιώματα, μισθούς, βιώνοντας τις προτροπές που ακούσαμε πριν από τον Απόστολο Πέτρο, αψηφώντας μισθούς και πρωτοκαθεδρίες, με πόθο να φωτίσουν εκείνοι με το τάλαντο της γνώσης και της ερμηνείας των γραφών τα σκοτάδια της θλιβερής αγνωσίας. Προς Θεού δεν μεμφόμαστε όλους εκείνους που βιοπορίζονται τους μισθωτούς κληρικούς. Εννοείται πως είναι ευλογημένη αυτή η μισθαποδοσία τους, η υλική μισθαποδοσία τους. Σε αυτό που αναφερόταν και ο Απόστολος Πέτρος και με το βίο του ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, είναι το πνεύμα του μισθωτού. Σε αυτό εστίαζε την προσοχή του και αυτές τις προτροπές δίνει ο Λόγος του Θεού όταν μιλά για το πνεύμα του μισθωτού. Αυτό για να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρερμηνία σε αυτά που λέμε. Ο μακαριστός Άγιος Γέροντας πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε σχεδόν με το ράσο, όπως χαρακτηριστικά και θαυμάζοντας έλεγε για εκείνον η αγαπημένη του θεία, η Αλεξάνδρα,
Όσο ζούσε από μωρό παιδί και έως την τελευταία του αναπνοή αγωνιούσε, μην και χάσει τον παράδεισο. Μήπως δεν γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Απέφευγε τις θυμές, τις διακρίσεις, το επισκοπικό αξίωμα που πολλάκις του προτάθηκε και μάλιστα επί μόνος. Μα εκείνος, είπαμε, δεν λάμβανε ούτε μισθό. Άμισθος εργάτης του μεγάλου Γεωργού και σπορέα έμεινε ως τον ίν απολύης του, άμισθος και ακάματος. Το πρόγραμμά του και ο κανόνας του απλησίαστα για τις ανθρώπινες δυνάμεις. Μόνο η εξύψους δύναμη έκανε κατορθωτά τα παλέσματά του. Δεν κοιμόταν σχεδόν ποτέ, από ελάχιστα λεπτά έως καθόλου. Και αναφέρεται πως υπέφερε από αϊπνίες και αυτό το χρησιμοποίησε σαν δώρο εκ Θεού για να ωφελεί ψυχές. Αστειευόμενος ο ίδιος έλεγε κάποτε να γράψετε πάνω στο μνήμα μου «επιτέλους εκοιμήθη». Είμαστε βέβαιοι πως δεν ήθελε να αφήσει ούτε ένα λεπτό αυτής της ζωής των 59 ετών που μας τον χάρισε ο Κύριος, χωρίς να εργαστεί, έχοντας πάντοτε ενώπιόν του αυτή τη φράση από το κατά Ιωάννην. «Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύναται, εργάζεστε». Είχαμε αρχίσει να διαβάζουμε εκτενή αποσπάσματα από μια έκδοση, ένα αφιερωματικό βιβλίο στο βίο του Πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου από τον κύριο Ευάγγελο Χαλή, μετέπειτα ιερομόναχο Εφρέμ, και τις εκδόσεις Νεκτάριος Παναγόπουλος. Ήμασταν εκεί στην Οδό Μακεδονίας 24, στο μικρό σπίτι του Πατρός Επιφανίου. Εκεί και στους τρεις ιεράρχες της Οδού Μενάνδρου αγωνιζόταν νυχθημερών ο Πατήρ Επιφάνιος με ένα πρόγραμμα που ελάχιστοι στην κυριολεξία θα μπορούσαν έστω και κάπως να ακολουθήσουν. Συνεχίζουμε λοιπόν διαβάζοντας από το ίδιο βιβλίο. Επανειλημμένος του επροτάθη η άνοδός του εις το επισκοπικό αξίωμα, εις των επισκοπικών θρόνων, το αρνήθηκε σταθερός επιθυμώντας να παραμείνει στο περιθώριο και την αφάνεια και να συνεχίσει να διακονεί αθορύβως στην Εκκλησία με τον τρόπο τον οποίο ο ίδιος έκρινε ότι προσεδίαζεν στις πεποιθήσεις και τον χαρακτήρα του. Ρωτήθηκε από μερικούς: «Γέροντα, θα μπορούσατε να προσφέρετε πολλά εις τον λαόν ως επίσκοπος, διατί να μην προαχθείτε?» Και απήντησε: «Ακούστε να σας πω. Ο λαός επιζητά συνήθως από την ηγεσία του άρτων και θεάματα». Άρτων εννοούσε προφανώς τον πνευματικό άρτο. «Άρτων δεν γνωρίζω αν είμαι εις θέση να του δώσω, αλλά θεάματα οπωσδήποτε δεν είμαι εις θέση να του προσφέρω. Γέροντα, δεν αισθάνεστε καθόλου μειονεκτικά όταν νεότεροι σας και με ολιγότερα προσόντα γίνονται επίσκοποι?» «Αλίμονο, παιδί μου. Για ποιο λόγο πρέπει να αισθάνομαι έτσι? Τι μου λείπει? Η κορώνα στο κεφάλι? Αυτά ποτέ μου δεν τα ζήλεψα, ούτε και μου ταιριάζουν. Δεν μου λείπει τίποτε. Είμαι ιερεύς και τελώ μυστήρια. Ευλογώ το ψωμί και το κρασί και γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Διαβάζω την συγχωρητική ευχή εις των πιστών και εξαλείφονται οι αμαρτία του. Συνάπτω το ανδρόγυνο εις μίαν κοινήν ζωή. Όλα τα κάνω. Το μόνο το οποίο δεν κάνω είναι ότι δεν χειροτονώ. Αυτό όμως είναι πλεονέκτημα, δεν είναι μειονέκτημα. Να ξέρατε τι ευθύνη έχουν οι επίσκοποι και τι λόγο θα δώσουν για τις χειροτονίες τις οποίες κάνουν. Να σας πω και κάτι άλλο. Και το ότι είμαι ιερέας αισθάνομαι ότι πολύ μου είναι. Γέροντα, νομίζω ότι εσείς δεν κάνετε για δεσπότης. Φωτίστηκε ολόκληρος τότε ο πατήρ Επιφάνιος και απήντησε: «Να είσαι ευλογημένος, παιδί μου. Να είσαι ευλογημένος».
Παράλληλα με την διακονία του ως εξομολόγου και πνευματικού καθοδηγητή, μυριάδων ψυχών, ο πατήρ Επιφάνιος ασχολήθηκε και με την συγγραφή. Δημοσίευσε πλήθος άρθρων σε διάφορα εκκλησιαστικά περιοδικά και συνέγραψε 22 βιβλία, πολλά από τα οποία γνώρισαν επανειλημμένες εκδόσεις. Η αγάπη του προς την Εκκλησία, ο ζήλος του για τη διαφύλαξη των θεοπαραδότων θεσμίων της και η αταλάντευτος προσήλωσή του στους ιερούς κανόνες τον όθησαν πολλές φορές να εξέλθει από την αφάνειά του και να καταθέσει την μαρτυρία του, δια της οποίας προασπίστηκε την ορθόδοξη πίστη, την ευαγγελική ζωή, την κανονική τάξη και τα δίκαια της Εκκλησίας. Οι μελέτες, τα άρθρα, οι γνωματεύσεις, τα υπομνήματα και οι επιστολές του που αναφέρονται εις φλέγοντα εκκλησιαστικά ζητήματα αποτελούν μνημεία του συγχρόνου εκκλησιαστικού λόγου, κείμενα τα οποία ακτινοβολούν βαθιά θεολογική γνώση, αποστολικό φρόνημα, αγιοπατερικό ήθος και ακέραιη εκκλησιαστική συνείδηση. Επίσκοποι, ηγούμενοι, ιερομόναχοι, εφημέριοι ενοριών, μοναχοί, λαϊκοί προσέφευγαν με τεμπιστοσύνης και ζητούσαν τη γνώμη του για ποικίλα και πολλές φορές λεπτότατα ζητήματα. Και οι απαντήσεις τις οποίες έδινε με ταχύτητα και ευθυκρισία που εντυπωσίαζαν συνέτειναν εις την υπέρβαση δυσκολοτάτων καταστάσεων και στην επίλυση προβλημάτων τα οποία εκ πρώτης όψεως φαίνονταν ότι ήταν αδύνατον να επιληθούν. Το 1976, δια της παροτρύνσεως και της συμπαραστάσεως των πνευματικών του τέκνων, ίδρυσε το Ανδρώων Ησυχαστήριον της και Χαριτωμένης Θεοτόκου εις την Τριζίνα, υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης. Η ανέγερση των κτισμάτων και η θεμελίωση της πνευματικής ζωής του Ησυχαστηρίου απετέλεσαν την πρώτη φροντίδα κατά τα τελευταία έτη της ζωής του μακαριστού «Γεροντός μου», σημειώνει ο Ευάγγελος Χαλής, μετέπειτα ιερομόναχος Εφραίμ, στην τελική σύσκεψη κατά την οποία απεφασίστη η ίδρυση του Ησυχαστηρίου, είπε στο γέροντα κάποιο πνευματικό παιδί του: «Δεν νομίζετε ότι ομοιάζομεν με τον Δον Κιχώτη? Πώς θα κτίσουμε μοναστήρι χωρίς χρήματα? Απένταρος κι εσείς, απένταροι και εμείς όπως μας μάθατε». Τότε ο πατήρ Επιφάνιος τόνισε με έμφαση: «Ακριβώς έτσι, θα διακριβώσομεν το θέλημα του Θεού. Εάν θέλει να κτίσομεν μοναστήρι θα μας στείλει χρήματα. Εάν δεν μας στείλει χρήματα, αυτό θα φανερώνει ότι δεν είναι ευλογημένο να το ιδρύσουμε. Έτσι δεν θα μπούμε στον κόπο ούτε καν να ξεκινήσουμε». Το ησυχαστήριο άρχισε να οικοδομείται, διότι ο Θεός δια θαυμαστού τρόπου, αμείβοντας την πίστη του γέροντος, ευλόγησε πλουσίως την απόφασή του για την ίδρυση της Ιεράς Μονής. Κατά τη διάρκεια των εργασιών στη Μονή συνέβη μερικές φορές οι εργαζόμενοι να ζητούν περισσότερα χρήματα από τα συμπεφωνημένα. Ο υπεύθυνος μοναχός δεν δεχόταν να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του, και έτσι το θέμα έφτανε στον γέροντα, ο οποίος του έδινε εντολή να τους πληρώσει βάσει των νέων απαιτήσεων. «Μα γέροντα, το αντέτεινε κάποτε ο μοναχός, έτσι αδικούμεθα». «Παιδί μου», απήντησε ο γέροντας, «ακόμη δεν έχεις καταλάβει ότι εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να υπομένουμε και αδικίες». Στις 15 Απριλίου του 1977 εγκαταστάθηκε η μικρή αδελφότητα του Ησυχαστηρίου. Την επομένη ακριβώς έγινε η πρώτη σύναξη των πατέρων. «Προσέξτε καλά», είπε ο γέροντας, «δεν θα διαφημίζετε το μοναστήρι ότι έχουμε καλό γέροντα ή ηγούμενο ή καλούς αδελφούς. Ποτέ δεν θα υπείτε σε άνθρωπο: έλα εδώ να μονάσεις. Μην πηγαίνεις σε αυτό ή εκείνο το μοναστήρι. Δεν θα κατηγορήσετε άλλο μοναστήρι για να εξάρετε το δικό μας. Αυτά όλα είναι έξω από τον χαρακτήρα μου. Εάν θέλει ο Θεός να στείλει ανθρώπους,
θα στείλει και χωρίς διαφημίσεις. Εάν παραβείτε την ανωτέρω εντολή, θα μου το αναφέρετε στην εξομολόγηση ως αμάρτημα. Ο πατήρ Επιφάνιος δεν επέτρεψε να μπουν στη μονή πολυτελή και φανταχτερά άμφια τα οποία προκαλούν. Προτιμούσε τις υφαντές στολές των καλαμών, οι οποίοι είναι απλέ και δεν προκαλούν. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό αυτό το οποίο είπε γνωστός Αγιορείτης όταν είδε τις απλές στολές της και χαριτωμένης. Νομίζω ότι ευρίσκομαι εις την αποστολική εποχή. Μια μικρή παύση από την ανάγνωση του βίου του Πατρός Επιφανίου για να πάμε στο βιβλίο του, το Χριστό το Θεό Παραθόμεθα. Καθοδηγώντας τον λαό του Θεού, μια έκδοση του ιερού ησυχαστηρίου της και χαριτωμένης στην Τριζίνα. Όταν λέτε την ευχή, μας συμβουλεύει ο πατήρ Επιφάνιος να στρέφεται την προσοχή του νου στην κάθε λέξη. Να μιλάτε πιο πολύ στον Θεό για τα παιδιά σας, παρά στα παιδιά σας για τον Θεό. Τι πρέπει να ζητάμε γέροντας την προσευχή μας πριν από την εξομολόγηση? Να ζητάτε υπενθύμηση των αμαρτιών, παρησία για να τις εξομολογηθείτε και μετάνοια. Μου ψιθύριζε ο πονηρός το αυτή. Τώρα είσαι κουρασμένος. Γιατί να κάνεις απόδειπνο? Δεν θα καταλάβεις τίποτα. Θα το κάνεις μηχανικά. Και εγώ απαντούσα. Αν δεν το κάνω καθόλου, θα είναι όλη η νίκη δική σου. Αν το κάνω όμως έστω και μηχανικά, η μισή νίκη θα είναι δική σου. Και το έκανα. Έλεγε ο γέροντας, προσευχή σου και για να μπορέσεις να προσευχηθείς. Εάν ξεκινήσει κάποιος να προσευχηθεί, τότε όλες οι ατομικές, οικογενειακές ή επαγγελματικές του ασχολίες προβάλλουν εμπρός του και τον διασπούν. Αυτό είναι απόδειξη ότι υπάρχει διάβολος και ότι η προσευχή τον κατακαίει. Γι' αυτό την πολεμά. Και στις υποθήκες ζωής, από τη ζωή και τη διδασκαλία του Πατρός Επιφανίου, και αυτή μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου και Χαριτωμένης Θεοτόκου στην Τριζίνα, το 15 Αύγουστο του 1967, θυμάται ένα ζευγάρι πνευματικών του τέκνων, φιλοξενηθήκαμε σε κάποιο συγγενικό σπίτι και δεν νηστεύσαμε, ακολουθώντας τη γραμμή του σπιτιού αυτού. Το θεωρήσαμε πολύ φυσικό και αυτοσυγχωρηθήκαμε. Πήγαμε μετά από λίγο καιρό για εξομολόγηση στο γέροντα, αλλά δεν του αναφέραμε τίποτε γι' αυτό. Εξομολογηθήκαμε άλλα πράγματα. Μας διάβασε τη συγχωρητική ευχή και μετά πιάσαμε κουβέντα για διάφορα ενδιαφέροντα θέματα. Παρεμπιπτόντος, στη ρήμη του λόγου αναφέραμε ότι δεν είχαμε νηστεύσει. Θα προτιμούσαμε να άνοιγε η γη να μας καταπιεί από την ντροπή μας, όταν μας είπε αυστηρά. Νομίζετε ότι έχετε εξομολογηθεί τώρα, όταν ένα τόσο σοβαρό αμάρτημα το αποσιωπήσατε? Γεγονότα που φαίνονται τώρα ως συμφορές αργότερα αποδεικνύονται ευλογίες Θεού. Μη συμβιβάζουμε τα ασυμβίβαστα για να αποφύγουμε το σταυρό και να εξασφαλίσουμε το χουζούρι μας.
Μην αναζητούμε μαξιλαράκια για να αναπαύουμε την ένοχη συνείδησή μας, διότι τότε ο Θεός θα επιτρέψει και σκληρές δοκιμασίες να υποφέρουμε και αμοιβή στον ουρανό να μην έχουμε. Εάν δεν υπήρχαν οι θλίψεις, δεν θα αναζητούσαμε τον Παράδεισο. Τις θλίψεις πρέπει να τις δεχόμαστε, όπως δεχόμαστε την ταλαιπωρία μιας χειρουργικής επεμβάσεως, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την υγεία μας. Ο πόνος ταπεινώνει τον άνθρωπο και όσο αυτός ταπεινώνεται, τόσο πλησιάζει τον Θεό. Στις μεγάλες θλίψεις μόνο ο Θεός μπορεί να παρηγορήσει. Γι' αυτό το καλύτερο είναι η προσευχή και όχι τόσο οι λόγοι παρηγορίας. Στις ώρες της θλίψεως, να κοιτάζετε τον εσταυρωμένο. Κάποια πνευματικοκόρη του πατρός Επιφανίου θυμάται. Προετών στην πόλη όπου κατοικούμε συνέβη σε μια οικογένεια κάτι σπάνιο. Η σύζυγος μέσα σε 4-5 χρόνια κίδευσε το σύζυγό της και τα 3 της παιδιά. Η μια μάλιστα κόρη της είχε παντρευτεί λίγους μήνες πριν από το θάνατό της. Όσο κι αν ήξερα ότι η ερώτηση που ανέβαινε μέσα μου «Γιατί Θεέ μου» ήταν βλάσφημη, εντούτοις τον πρώτο καιρό την καλλιεργούσα στη σκέψη μου. Εξομολογήθηκα λοιπόν τον λογισμό μου αυτό. Η απάντηση του γέροντα ήταν τόσο απλή και συγχρόνως τόσο σοφή. «Ένα μόνο να ξέρεις», μου είπε. «Ο Θεός δεν κάνει ποτέ λάθος». Χαρακτηριστική είναι η αντιμετώπιση από τον γέροντα της αγγελίας του θανάτου σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα προσφυλούς προσώπου πνευματικού του τέκνου. «Δόξασαι ο Θεός», είπε τρεις φορές και στη συνέχεια ρώτησε λεπτομέρειες για το δυστύχημα και παρηγόρησε τον πενθούντα. Ιδού εξάλλου πως ο γέροντας ανακοίνωσε τον ξαφνικό θάνατο του πατρός ενός πνευματικού του τέκνου φοιτητού τότε. «Παιδί μου, ο πατέρας σου είναι πρώτα παιδί του Θεού και μετά πατέρας δικό σου». Ο Κύριος λοιπόν στον οποίο ανήκε τον κάλεσε κοντά του. «Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να υποφέρουν από φρικτές αρρώστιες δίκαιοι, δίκαιοι και ενάρετοι άνθρωποι, για να καθαριστούν και από τα ελάχιστα ίχνη των παθών τους και για να πάρουν μεγαλύτερο στεφάνι στον ουρανό. Εξάλλου, αφού στον Υιό του τον αγαπητό επέτρεψε να υποφέρει και να πεθάνει επί του Σταυρού, τι να πούμε για τους ανθρώπους οι οποίοι, όσο άγιοι κι αν είναι, έχουν ρήπους και κοιλίδες από αμαρτίες». Στις υποθήκες ζωής του πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου στεκόμαστε και ανθολογούμε κάποια από τα πολλά διδάγματά του, κάποια από τα πνευματικά του τέκνα που ήταν αναποφάσιστο τι να ακολουθήσει, το γάμο ή την αγαμία. Τον παρακαλούσε να του πει τι να κάνει. «Παιδί μου», του απάντησε, «εγώ δεν μπορώ να σου πω τι να ακολουθήσεις. Κάνε πολύ προσευχή στο Θεό και θα σου απαντήσει». «Μα γέροντα», αντέτεινε ο νέος, «εγώ δεν είμαι Άγιος για να μου απαντήσει ο Θεός». «Ο Θεός απαντά στα παιδιά του δια των γεγονότων», διευκρίνησε ο γέροντας. «Πήγαινε και θα δεις το χέρι του Θεού. Πάντως, όποια απόφαση κι αν πάρεις, εγώ θα σε αγαπώ εξίσου και θα σε ευλογήσω και με τα δυο μου χέρια. Κι αν νυμφευθείς, θα σου φέρω και δώρο». Γέροντα, υπάρχει διαφορά μεταξύ έρωτα και αγάπης. Βεβαίως, ο έρωτας απαιτεί αποκλειστικότητα, ενώ η αγάπη μπορεί να απευθύνεται και σε πολλούς. Μα και η αγάπη αυτή δεν θα εξαντληθεί κάποτε. Ή καθώς θα κατανέμεται σε πολλούς, το κάθε μέρισμά της δεν θα ελαττώνεται. Όχι, παιδί μου, ούτε το ένα συμβαίνει ούτε το άλλο.
Η πραγματική αγάπη μοιάζει με τη φλόγα του κεριού. Όσα κεράκια κι αν ανάψεις, η αρχική φλόγα παραμένει ακεραία, δεν λιγοστεύει καθόλου, και κάθε νέο κεράκι έχει τόση φλόγα όση και τ' άλλα. Κάποτε πήγε να εξομολογηθεί μια φοιτήτρια που είχε κάνει έκτρωση, την περίοδο κατά την οποία ήταν αραβωνιασμένη. Όταν μπήκε στο εξομολογητήριο και είπε στον πατέρα Επιφάνιο το αμάρτημά της, μάλλον ψυχρά και χωρίς να συναισθάνεται τη βαρύτητά του, αυτός για να την φέρει σε συνέστηση της λέει αυστηρά και χωρίς περιστροφές: «Είσαι φόνησα, σκότωσες το ίδιο σου το σπλάχνο». Αυτή συγκλονίστηκε και άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Όταν ο γέροντας είδε τη μετάνοιά της και το ότι πράγματι συνειδητοποίησε το έγκλημά της, της διάβασε την συγχωρητική ευχή και της είπε με στοργή: «Σήκω κόρη μου και πήγαινε στην ευχή του Χριστού με την πεποίθηση ότι ο Θεός σε συγχώρησε και απάλλαξε την ψυχή σου από το βάρος της αμαρτίας». Παιδιά που εξομολογούντο στο γέροντα Επιφάνιο και διατηρούσαν κάποιους σοβαρούς δεσμούς με την Εκκλησία, τα αγαπούσε ιδιαιτέρως και τα εκάλυπτε έναντι υπερβολικών απαιτήσεων των γονέων τους. Είχαν βέβαια και αυτά τις αδυναμίες τους, τα προβλήματά τους και τις πτώσεις τους. Τα αντιμετώπιζε κάποτε και με αυστηρότητα, πάντοτε όμως με ποιμαντική φροντίδα, με κατανόηση και ευαγγελική διάκριση. Στους γονείς που του παραπονιόνταν φορτικά για τις ατέλειες ή τις μικροπαρεκτροπές των παιδιών τους, ήταν αυστηρός: «Να είστε ευχαριστημένοι και να δοξάζετε το Θεό που σας έδωσε τέτοια παιδιά, γονατιστή και με δάκρυα ευγνωμοσύνης. Μη σας συμβούν αυτά τα οποία δεν φαντάζεστε και τότε θα δείτε». Αν κανείς γονιός με ψημιρούσε ότι τα παιδιά του είναι δύσκολα και ευερέθιστα, του έλεγε: «Ξέρεις κανένα παιδί σήμερα που να είναι εύκολο και πυθύνιο? Γιατί θέλεις τα δικά σου να αποτελούν εξαίρεση?» Αν δε ο γονιός επέμενε, παραπονούμενος, έβρισκε μπροστά του απειλητικό τον σοφρονιστικό κανόνα του γέροντα: «Αν εξακολουθήσεις να παραπονιέσαι, θα σου βάλω κανόνα να κάνεις 200 μετάνοιες την ημέρα». Αυτό πια φτάνει στα όρια της αχαριστίας. Επευκαιρίας αναφέρουμε εδώ πως αντιμετώπιζε τους γονείς που είχαν παράπονα για τα παιδιά τους με το παραμικρό η θεία Αλεξάνδρα: «Μπα, τι θέλατε δηλαδή, να γεννήσετε αγγέλους? Παιδιά κάνατε». Μια Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία ο γέροντας βρισκόταν στο γραφείο του και συζητούσε. Κάποια στιγμή προστέθηκε στη συντροφιά και ένα πνευματικό παιδί του με την 4χρονη κόρη του. Ο γέροντας διέκρινε αμέσως ότι η μικρή ήταν θυμωμένη και ζήτησε να μάθει την αιτία. Επειδή εκείνη δεν απαντούσε, ανέλαβε ο πατέρας της να εξηγήσει ότι πριν από λίγο είχε χαστουκίσει το θείο της, καθώς εκείνος αστειευόταν μαζί της. Παρά τις συστάσεις όμως που της έγιναν και τη συγγνώμη του θείου της, αυτή δεν ζητούσε συγγνώμη. Τότε ο γέροντας τους αφήνει όλους στο γραφείο, την παίρνει από το χέρι και πηγαίνει στο άλλο δωμάτιο. Από εκεί τηλεφωνεί στο θείο της, του εξηγεί την αιτία του τηλεφωνήματος και λέει στη μικρή: «Έλα καλό μου παιδάκι, ζήτησε συγγνώμη από τον θείο σου». Η μικρή κρατάει το στόμα ασφαλιστό. «Μια λεξούλα είναι. Πες την καλό μου παιδάκι. Να,
Εγώ αύριο θα σου πάρω και ένα δώρο. Πες την αυτή τη μικρή λέξη. Η μικρή ανθίσταται με πεισματική σιωπή και ο γέροντας μονολογεί. Κοίταξε πώς φοβάται ο διάβολος αυτή τη λέξη. Ακόμα και όταν την λέει ένα μικρό παιδί. Δες πόσο το έχει δέσει και δεν το αφήνει. Η προσπάθεια συνεχίζεται άνω του ημιώρου. Στο τέλος ο γέροντας με επιτιμητικό ύφος λέει στη μικρή. Άκουσε παιδί μου. Εάν δεν ζητήσεις συγγνώμη, δεν θα έχεις τη βοήθεια του Θεού και θα αρρωστήσεις. Άκουσες. Θα αρρωστήσεις. Η μικρή άρχισε να ψελίζει μέσα από τα δόντια της το συγγνώμη. Ο γέροντας επιμένει. Πιο δύνατα, παιδάκι μου. Πιο δύνατα να το ακούσει ο διάβολος και να φύγει μακριά. Η μικρή το ξαναλέει λίγο δυνατότερα. Ο γέροντας τότε την ασπάζεται. Της δίνει χρήματα και την οδηγεί στο γραφείο που είχε αφήσει τους επισκέπτες να περιμένουν. Δώστε όλοι από ένα κατοστάρικο στην Χ, διότι σήμερα πάλεψε με τον διάβολο και τον νίκησε. Και ξαναγυρίζουμε στο βιβλίο του Ευαγγέλου Χαλή, μετέπειτα Πατρός Εφρέμ, των εκδόσεων Νεκτάριος Παναγόπουλος. Ο γέροντας ανέκαθεν είχε αδύναμη κράση και αντιμετώπιζε συχνά διάφορα προβλήματα υγείας. Και το συνολικό πρόγραμμά του επιβάρυνε την κατάσταση της υγείας του. Πρέπει να ήταν στα μέσα του 1982 όταν είχε εντονότατα στομαχικά προβλήματα με ισχυρούς πόνους. Το Νοέμβριο του ιδίου έτους έπαθε γαστροραγία από έλκωση στο έλασον τόξον του στομάχου. Το έλκος σε αυτήν την περιοχή του στομάχου εξελίσσεται σε καρκίνο. Νοσηλεύτηκε το Δεκέμβριο του 1982. 7 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα, προκειμένου την επομένη να χειρουργηθεί. Σε κάποια στιγμή έρχεται στο δωμάτιό του ο χειρουργός Β.Κ. «Λοιπόν, πατέρα Επιφάνη, αύριο θα πάνε όλα όμορφα και ωραία. Θα ετοιμαστούμε πρωί-πρωί για την επέμβαση. Εν συνεχεία θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και μετά πάλι στο δωμάτιό σας. Μην ανησυχείτε καθόλου. Όλα θα πάνε πολύ καλά». Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο γέροντας τον άκουγε σκεπτικός. Μόλις τελείωσε ο ιατρός, κοιτάζοντας τον κατάματα, ετώνησε. «Θεού θέλοντος». «Ναι, ναι, σωστά. Πάντα Θεού θέλοντος». 8 Δεκεμβρίου του 1982, η μέρα κατά την οποία χειρουργείται για πρώτη φορά ο γέροντας. Με αγωνία περιμένουν έξω από το χειρουργείο πολλά πνευματικά του παιδιά. Από την προηγουμένη είχε υπεί. «Προτιμότερο να μείνετε στο σπίτι και να προσευχηθείτε. Θα είναι η καλύτερη προσφορά σας αυτή». Παρά τα αυτά, τίποτε δεν ήταν δυνατό να τα κρατήσει μακριά του. Όση ώρα διαρκούσε η εγχείρηση, γινόταν προσευχή στο παρεκκλήσιο του νοσοκομείου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίδρας, κυρίου Ιεροθέου. Επιτέλους, μετά από 4,5 ώρες επέμβασης, και αρκετή ώρα έως να συνέλθει από την άρκωση, παρουσιάζεται ο νοσοκόμος, ο οποίος ανοίγει την πόρτα. Η αγωνία όλων κορυφώνεται. Δεν θέλουν τίποτε άλλο παρά μόνο να τον δουν. Σκεπασμένος μέχρι το λαιμό, με ορούς δεξιά και αριστερά, ρίχνει γύρω-γύρω μια ματιά. Τη ματιά εκείνη που κυριολεκτικό σε καθήλωνε. Φωνάζει κοντά του τον ιατρό Γάμα Π. Τα μάτια όλων καρφωμένα εκεί, άρα γιατί να τον θέλει. Σε λίγο πλησιάζει ο ιατρός και μεταφέρει το μήνυμα εντολή. Να αποχωρήσουν αμέσως όλοι. Και προσθέτει ο ιατρός. Ηγέτης και ποιμήν. Ακόμη και σε αυτήν την κατάσταση. Ένα πνευματικό παιδί του ιατρός πήγε να τον επισκεφθεί τις ημέρες κατά τις οποίες επρόκειτο να εξέλθει του νοσοκομείου. Του λέγει κάποια στιγμή ο γέροντας. «Παιδί μου, πήγαινε στο λογιστήριο να τους πεις να ετοιμάσουν τον λογαριασμό μου. Να είναι ευλογημένο, γέροντα. Δώστε μου το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο».
Το πως γνωρίζεις, απήντησε ο πατήρ Επιφάνιος, δεν παίρνω μισθό και συνεπώς δεν έχω βιβλιάριο. Και γιατί δεν βγάλατε βιβλιάριο του Ογά αφού είστε μοναχός, τον ρωτά έκπληκτος ο ιατρός. Και ο πατήρ Επιφάνιος, άκουσε παιδί μου, δεν είναι σωστό κάτι τέτοιο. Διότι για να δικαιούται ο μοναχός ασφάλιση πρέπει να μένει συνεχώς στο μοναστήρι, πράγμα το οποίο δεν κάνω εγώ. Ο γέροντας αντιμετώπισε τη δοκιμασία της εγχειρήσεως, όπου του είχαν αφαιρέσει τα 3/4 περίπου του στομάχου με πίστη και υπομονή. Εξήλθε του νοσοκομείου με πολύ πεσμένες τις σωματικές του δυνάμεις, αλλά με ψυχικό σθένος που μας έκανε εντύπωση. Είχε ελπίδα στο Θεό και αισιοδοξία. Ως χρυσός εν χωνευτηρίο ειδοκίμασεν αυτόν. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της ζωής του, ο Θεός θέλησε να τον δοκιμάσει περισσότερο. Η συμπαραστάτης και αρρωγός του εις το πνευματικό του έργο, η θεία του η Αλεξάνδρα, ηρώστησε βαρύτατα. Όταν ήλθε η ασθενειά της, η οποία συνέπεσε χρονικώς με την ανάρρωση του γέροντος, κάναμε εντόνες προσευχές για εκείνην, να μας ακούσει ο Θεός και να γίνει η επιθυμία του γέροντος να μην φύγει. Όμως, τι σέγνωνουν Κυρίου ή τι σύμβουλος αυτού εγένετου. Την 29η Μαρτίου του 1983, το μεσημέρι, η ψυχή της επέταξε στον ουρανό και πήγε στον παράδεισο κατά την δική μας πίστη, αλλά και την δική της ατράντακτο ελπίδα. Μετά την εκδημία της θείας, ο γέροντας εισέρχεται εις ένα νέο στάδιο εκκλησιαστικής προσφοράς και πνευματικού αγώνος. Άρχισε να εργάζεται εντατικά, ενώ μέσα του η ανίατος ασθένεια προχωρούσε, χωρίς φυσικά εκείνος να το γνωρίζει. Είχε την υποψία θα μπει, αλλά δεν ήθελε και να μάθει τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξετάσεως. Είναι αξιοσημείωτο ότι ουδέποτε έκανε ευθεία η πλαγία ερώτηση σε όλους μας, ιατρούς και μη, για να μάθει εάν η εξέταση ήταν θετική. Ενεργούσε έτσι για να μην μας φέρει σε δύσκολη θέση, να μην μας στενοχωρήσει ή να μας υποχρεώσει να πούμε κάτι το οποίο δεν θέλαμε να του πούμε. Το 1988 υπέστηκε δεύτερη εγχείρηση, όμως η κατάστασή του έβαινε συνεχώς επιδεινούμενη. Και ο πιστός δούλος του Θεού υπέμεινε τους πόνους με θαυμαστή υπομονή και αδιάκοπη δοξολογία του Παναγίου ονόματος του Κυρίου. Στην αρχή οι πόνοι ήσαν αραιότεροι. Όταν άρχισαν να γίνονται πυκνότεροι και δυνατότεροι, τότε προσετέθησαν και οι συνεχείς εμετοί. Προϊούσεις της καταστάσεως, ακόμη και τα ισχυρότερα παυσίπονα δεν ελάττωναν καθόλου τον πόνο. Γι' αυτό είπε κάποια στιγμή, «Εάν νιώθατε, όπως εγώ τώρα, έστω και για 2 λεπτά, θα παρακαλούσατε τον Θεό να σας πάρει αμέσως». Και στρεφόμενος προς τον Κύριο, «Πτωχός και αλγόνιμη εγώ, η σωτηρία σου, ο Θεός αντιλάβει το μου». Και ενώ ήταν καθισμένος στην καρέκλα με τους ορούς στα χέρια, μπαίνει κάποιος επισκέπτης, του φυλάει το χέρι και τον ρωτά, «Τι γίνεστε γέροντα, γίνομαι παιδί μου». Και επειδή ο επισκέπτης δεν κατάλαβε, συνέχισε, «Οριμάζω». Τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω των φρικτών πόνων, τις πέρασε ανάσκελα στο κρεβάτι. Δεν μπορούσε σε καμιά άλλη θέση να ανακουφιστεί. «Παρακάλεσα», είπε, «στον Θεό να μου δώσει άλλη θέση. Εκείνος όμως δεν μου έδωσε. Ας είναι δοξασμένο το όνομά του». Λίγες μέρες πριν κοιμηθεί, απευθυνόμενος σε παρευρισκόμενο πνευματικό παιδί, του τόνισε, «Να ξέρεις πόσο λιένει τον ακατέργαστον Επιφάνιον όλη αυτή η ταλαιπωρία. Συγκλονίζομαι και σήμερα», σημείωνε το 1999, 10 έτη από την κοίμησή του τότε, λαϊκός Ευάγγελος Χαλής, μετέπειτα ιερομόναχος Εφραίμ, πολυγραφότατος, ο πατήρ Εφραίμ, να έχουμε την ευχή του. «Συγκλονίζομαι λοιπόν όταν στοχάζομαι τον γέροντά μου να υμνεί τον ύψιστον Θεό την στιγμή κατά την οποία το ασθενικό του σώμα διαπερνάται από κύματα ισχυρότα του πόνου. Τον βλέπω γεμάτο πίστη να υψώνει τα μάτια του προς τον ουρανό, να ευχαριστεί τον Θεό τον οποίο τόσο ηγάπησε, να εξητά το θείον έλεος και να ψελίζει συνεχώς την ευχή με το κομβοσχήνι. Θα έλεγε κανείς ότι είχε διακόψει την σχέση του με το παρόν και συνελάμβανε τα μηνύματα της Βασιλείας του Θεού χωρίς να έχει χάσει τις αισθήσεις του ή την λογική του, ένεκα του οδυνηρού πόνου. Είναι εντυπωσιακό με πόση άνεση και λεπτομερώς ρύθμιζε θέματα τα οποία εσχετίζονται με το θάνατό του, ως να επρόκειτο να δίνει οδηγίες για μια συνήθη αναχώρηση για το μοναστήρι. Γέροντα, δεν φοβάστε τον θάνατο? Όχι, δεν τον φοβάμαι καθόλου, τον θάνατο. Και δεν τον φοβάμαι, όχι βεβαίως, ένεκα των έργων μου,
αλλά επειδή πιστεύω στο έλεος του Θεού. Κανόνισε σύσκεψη 3-4 ατόμων για να εξεταστεί κατά πόσον η συγκεκριμένη θέση του τάφου του είναι η πρέπουσα. Νωρίτερα είχε εξηγήσει ο ίδιος που θα ήθελε τον τάφο του και για ποια αιτία. Και σε αυτό το σημείο φανερώνεται η ταπείνωσή του. Να ρωτά άλλους για ένα θέμα για το οποίο μπορούσε να αποφασίσει ο ίδιος. Ζήτησε η νεκρόσιμος ακολουθία να ψαλεί στην Χρυσοσπηλιώτισσαν. Τον ρώτησε τότε κάποιος. Το σκήνο σας πού θα το έχουμε, πού θα γρυπνήσουμε. Θα είμαστε έτσι σε πρώτο πρόσωπο, θα είμαστε στους τρεις ιεράρχες μέχρι την ώρα της ακολουθίας. Θα πάμε στην Χρυσοσπηλιώτισσαν για την κηδεία και μετά στο μοναστήρι. Παρέδωσε την Αγίαν ψυχήν του εις τα σχήρας του γλυκητά του Ιησού. Την Τετάρτην απογευματινήν της 10ης Νοεμβρίου του Σωτηρίου έτους 1989. Η εξόδιος ακολουθία υψάλλει την επομένη εις τον ιερό ναό της Χρυσοσπηλαιωτήσης Αθηνών και το σκήνομά του ενταφιάστηκε στο ιερόν ησυχαστήριον της και χαριτωμένης Θεοτόκου εις την Τριζίνα. Επί του τάφου του, κατά την επιθυμία του, εχαράχθη ο λόγος του Αποστόλου Παύλου. «Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμον, αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ». Ο πατήρ Επιφάνιος εσφράγισεν την ύπαρξην όλων όσων ανήκουν εις την πνευματική του οικογένεια. Προσωπικώς, συνεχίζει ο πατήρ Εφραίμ Χαλής, θεωρώ ιδιαίτεραν ευλογία του Θεού τα 12 έτη συνδέσμου που είχα με τον Γέροντα, αλλά εισφράγησε κατά κοινή ομολογία και την ζωή ολοκλήρου της Ορθοδόξου Εκκλησίας εντός και εκτός της Ελλάδος όλα τα τελευταία έτη, με τις σοφότατες γνώμες τις οποίες έδινε, με τα παράμιλα γραπτά του κείμενα, με τις απαντήσεις και διευκρινήσεις του εις δυσκολότατα σύγχρονα προβλήματα. Οι ευχές του και οι προσευχές του ας μας ακολουθούν και παρακολουθούν επισκοπό, όπως ευρεθόμεν και εμείς κοντά του, εις την χωρία των δικαίων όπου μας αναμένει. Αμήν. Ευ δούλε αγαθέ και πιστέ, ευ εργάτα του αμπελώνος Χριστού, σύ και το βάρος της ημέρας ευάστασας, σύ και το δοθένσι τάλαντον επίφξησας, και της μετασέ ελθούσιν ουκ ευθόνησας. Διό πύληση ουρανών ινέοκτε, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου και πρέσβευε υπερ ημών, Πάτερ Επιφάνιε. Της Τριάδος των Ναών των Ιερότατων και της Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Αγαπητότατων, ανυμνήσομεν Επιφάνιον Εκβαθέων, αγαπά γάρ και ελεή πάντας και βοηθεί και πρεσβεύει, ή να τύχομεν ελέους από Θεού, όθεν κράζομεν χέρις Πάτερ Επιφάνιε. Φύλατε και σκέπε μάνδραν την σύν και χαριτωμένη Θεοτόκε, διεινεκώς, τες προς τον Υιόν σου λυτές αδιαλείπτης, αυτόν δοξολογούσαν και σε γερέρουσαν. Ένα ελάχιστο αφιέρωμα μνήμης. Δύο εκπομπές στις παρυφές της ιερής μνήμης του πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου. Μαζί με τους Αγίους της 10ης Νοεμβρίου, τον Άγιο Ορέστη, τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη και όλους τους Αγίους, τους οποίους η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την 10η του μηνός Νοεμβρίου, είναι αμέτρητες οι ψυχές όσων εκείνη την ημέρα πανηγυρίζουν τη μνήμη ενός ακούραστου εργάτη του Ευαγγελικού Αμπελώνος. Έρχεται νίξ, οτε ουδείς δύναται εργάζεστε. Πάντοτε σε αυτά τα 59 έτη της σύντομης, αλλά τόσο μεστής και πλούσιας σε ευαγγελικούς καρπούς
ζωής του, ο πατήρ Επιφάνιος είχε αυτήν την φράση από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ενώπιον του. Έρχεται νίξωτε ουδείς δύνατε εργάζεστε. Και εμείς να το έχουμε, αδελφοί μου, αυτό το ευαγγελικό ρήμα μπροστά μας, να εργαζόμαστε συνεχώς τη γνώση της αλήθειας. Να εργαζόμαστε αδιαλείπτως τη μετάνοια. Γιατί στον Άδη και στη νύχτα του δεν θα μπορούμε. Είναι πολύ χαρακτηριστικός εκείνος ο διάλογος που έμεινε, ίσως πιο εμφατικός, πιο μνημειώδης από τους υπόλοιπους του πατρός Επιφανίου με ένα πνευματικό παιδί του. «Γέροντα, την ευχή σας, του Κυρίου, την αγάπη σας, την έχεις και την προσευχή σας, παιδί μου Γιώργο, κατάλαβέ του, εμού προσευχομένου, σου δε κοιμωμένου, ουδέν γίγνεται». Πριν έρθει η νύχτα, τώρα που ακόμα είναι μέρα, ο τίτλος αυτής της σειράς των δύο εκπομπών. Σαν έρθει η νύχτα δεν θα μπορούμε να πορευθούμε, να διδάξουμε, να φωτίσουμε, να νουθετήσουμε, να σπείρουμε, να πολλαπλασιάσουμε αυτό το ανεκτίμητο τάλαντο. Γιατί είναι τάλαντο, δοσμένο, και χάρη ανεκτίμητη ότι βαπτιστήκαμε χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδότες των καιρών ότι η ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήνε, όπως μας συμβουλεύει, μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους. Κάθε λεπτό που περνά μας πλησιάζει πιο κοντά στην απολύτρωση. Παρακαλάμε τον Κύριο διαπρεσβειών της και χαριτωμένης Μητρός του και του Αγίου Γέροντος Επιφανίου Θεοδωροπούλου να λαμπρύνει την στολή της ψυχής μας ή να εισέλθουμε στον κυκοσμημένο νυμφώνα του, να φωτίζει και τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.